Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 326η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Θέλω να ξεκινήσω με Θουκυδίδη. Το πασίγνωστο, νομίζω ότι το γνωρίζετε πλέον αρκετά καλώς, απόφθεγμα, δεν είναι απόφθεγμα, εγώ το χρησιμοποιώ αυτή την χρήση, ότι ως απόφθεγμα αυτό που θα ακούσετε, περιλαμβάνεται στο περίφημο πέμπτο βιβλίο του Διαλόγου των Μιλίων, όπου ο ισχυρός επιβάλλει αυτό που θέλει η ισχύ του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιτρέπει, μάλλον το επιβάλλει η αδυναμία του, το επιτρέπει η ισχύ του, στο πρώτο. Δηλαδή, έχεις ισχύ, επιβάλλεις την απόψη σου. Γιατί είσαι ισχυρός? Γιατί έχεις τα μέσα της ισχύος. Άμεσα δύναμος, προσπαθείς μέσα στο πλαίσιο του επιτρεπτού σου να υποχωρήσεις και επιβάλλει η αδυναμία σου. Ξέρετε, υπάρχουν όχι μόνο αναλογίες σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στον χώρο της λεγόμενης μαλακής ισχύος. Εκεί λοιπόν που ο άλλος, ο πολιτιστικός υπέρτερος, αυτός που χρησιμοποιεί, αν θέλετε, τον τέταρτο πυλώνα της γεωπολιτικής, όπως πολύ χαρακτηριστικός θα αναφέρει ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης της γεωπολιτικής, που είναι η πολιτισμική ισχύς, εν ολίγης. Όποιος δεν θέλει να είναι φερέφωνο του ισχυρού, κρατήστε το, φερέφωνο του ισχυρού, δεν πρέπει και να αποδέχεται, αυτό το διαβάζω τώρα που σας το λέω, έτσι, την εικόνα που προβάλλει και επιβάλλει ο ισχυρός για τον εαυτό του, του φερεφώνου. Παναγιώτης Κονδύλης. Θουκυδίδης, Κονδύλης. Μάλιστα. Μέγας διανοητής ο Παναγιώτης Κονδύλης. Τον χάσαμε όμως. Και δεν έχουμε σήμερα την τιμή να συζητούμε μαζί του. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να μας έχει κοινωνήσει, να μας έχει διδάξει, να μας έχει ωφελήσει. Ξέρετε, οραματίζομαι, δεν οραματιζόμουν και συνεχίζω να οραματίζομαι μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα η οποία θα εμπνέει σεβασμό στους φίλους και φόβο δια της ισχύος στους εχθρούς της. Μια Ελλάδα η οποία θα είναι πολιτισμική και πολιτιστική υπερδύναμης. Μια Ελλάδα η οποία θα θάλει δημογραφικώς. Μια Ελλάδα η οποία θα βρίσκεται σε μια πολύ πιο καλή οικονομική πορεία, γιατί θα στηρίζεται σε πολύ πιο συγκεκριμένους μέσω μακροπροθέσμου σχεδιασμούς. Μια Ελλάδα όπου η διανόηση θα έχει ρόλο και λόγο, όχι αποδημητικό, αποδομητικό. Και ο αποδημητικός λόγος είναι ο λόγος που φεύγει, έτσι. Αλλά λόγο, όχι απλώς επικοινωνιακό, λόγο διδακτικό, λόγο συμβουλευτικό, λόγο προτρεπτικό και αποτρεπτικό. Ένα λόγο στον οποίο και μέσω του οποίου θα κοινωνούν όλοι οι Έλληνες. Υπέρ των ιδεών του έθνους και της πατρίδος. Όχι υπέρ των φύρδιν μίγδιν ατομικών δικαιωμάτων. Όπως έχουμε δυστυχώς να χρησιμοποιήσω το ρήμα καταντήσει να έχουμε υποστεί σε όλο, σε όλο το δυτικό κόσμο, στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά και στην ταλαιπωρημένη πατρίδα μας. Σκέφτομαι μια χώρα στην οποία στους τηλεοπτικούς δέκτες δεν θα βλέπουμε διανοητές και αποστράτους οι οποίοι θα εκφέρουν τις απόψεις τους για 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, ο λιγότερο, περισσότερο, απλά και μόνο το συγκεκριμένο επικοινωνιακό μέσο να τους χρησιμοποιήσει χειραγωγώντας περισσότερο ή λιγότερο κατά το μάλλον ή τον δηλαδή τις απόψεις τους προκειμένου να εξαχθεί το επιδιωκόμενο συμπέρασμα. Αλλά μια χώρα, μια Ελλάδα κατά την οποία και ο διανοητής αλλά και ο απόστρατος θα συμμετέχουν από κοινού στη χάραξη της εθνικής πολιτικής.
μιας εθνικής πολιτικής, η οποία θα υπερασπίζει αποκλειστικώς και μόνον τα συμφέροντα του έθνους. Του έθνους που δημιούργησε το κράτος. Και το κράτος το οποίο σήμερα αδιαφορεί για το έθνος. Το κράτος το οποίο θεωρεί ότι το έθνος είναι μια έννοια η οποία μάλλον έχει παρέλθει. Μεγατόπιμα. Σφάλμα σφαλμάτων. Ανίερη κατάληξης. Η οποία επεσύρει και την τιμωρία της Νεμέσεως ως ονούπου. Προχώρησα σε όλη αυτή την εισαγωγή, διότι δεν μπορώ παρά να κρούσω για μία ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Ποιο κόδωνα, την καμπάνα του κινδύνου. Ένας κίνδυνος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, ισχυροποιείται, μεγεθύνεται, πολλαπλασιάζεται. Σε όλα τα μεγέθη, σε όλα τα γεωπολιτικά μεγέθη, και εμείς εδώ συνεχίζουμε να λειτουργούμε με την τακτική της στουρθοκαμαλικής, φιλανδοποιημένης, κατευναστικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές και πνευματικές ελίτ της πατρίδος μας δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τις ιδέες των εθνικών συμφερόντων και του έθνους, όπως θα έπρεπε να είναι, προσωπική μου εκτίμηση πάντοτε αυτή. Στην άλλη λοιπόν πλευρά του Αιγαίου, στην Ιωνία μας, στη Δυτική Μικρά Ασία, στην Ανατολία, στην Ανατολική Θράκη, στην Κύπρο μας, στην κατεχόμενη Κύπρο μας, γι' αυτόν ακριβώς και αυτός ο χάρτης που βλέπετε δεν απεικονίζει κράτος, αλλά κατοχή εδαφών. Κατοχή εδαφών. Εδάφους. Το έδαφος καταλαμβάνεται από το 1974 με στρατεύματα. Η θάλασσα εδαφοποιείται για να προσαρτηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας της Τουρκίας, η οποία είναι η γαλάζια πατρίδα. Στο πλαίσιο μιας άλλης καινοφανούς μεγάλης ιδέας. Την πατρίδα του ουρανού και αυτής τουρκικής εμπνεύσεως. Και θέλω να σας πω για κάποια πράγματα τα οποία είναι δυσάριστα εις τα ότα, αλλά όταν καταλάβετε τη βαθυτέρα σημασία των όσων σας λέγω, θα ευχαριστηθείτε και θα ευεργετηθείτε. Γιατί η αφύπνιση είναι μια ευεργεσία. Πριν από μερικές ημέρες μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, εγώ προσωπικώς το έμαθα από το Twitter, από μια πολύ ωραία ανάρτηση της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία είναι δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, το Open, στην οποία τι έλεγε, μας προειδέαζε για κάτι το οποίο το έχετε ακούσει από την εκπομπή μου πέρυσι και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2023. Τι ήταν αυτό? Ήταν εκείνο που σας είχα πει ότι είχε ξεκινήσει ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο απόστρατος ναύαρχος, γι' αυτό και ο λόγος περί αποστράτων, μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς, ούτως ώστε η ιδέα τους να περάσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με τη μορφή μεταπτυχιακού, όπερ και εγένετο. Δηλαδή, Τούρκοι φοιτητές, αλλά και ξένοι φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια, παρακολουθούν ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με τη γαλάζια πατρίδα. Είναι η τουρκική έκδοση, η νεοοθωμανική έκδοση της κινεζικής ιδέας τουρκοποιήσεως, κινεζοποιήσεως του Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου, παύλα, Συνικής Θαλάσσης και υπέρυξ των θαλασσών περιοχές, τις οποίες εποφθαλμιά η Κίνα στην περιοχή της και η Τουρκία στη δική μας περίπτωση. Τι είπε λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη, τι μας αποκάλυψε, και ήρθε μετά ολόκληρη, τουλάχιστον για μένα, εγώ το εκεί το είδα πρώτος, έτσι, για πρώτη φορά. Αποκάλυψε λοιπόν ότι, να εδώ είναι και το σχετικό φίλο, ότι ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, και καλώς έκανε, πατριώτης είναι,
λέει την άποψή του στην πατρίδα του, την οποία δεν τον κυνηγούν στα παράθυρα, δεν τον διώκουν, γιατί έχουν καταλάβει οι Τούρκοι τι σημαίνει η εθνική ισχύς. Η ισχύς επί της οποίας στηριχθήκαμε και ανεβήκαμε από την Επανάσταση μέχρι την εποχή εκείνη κατά την οποία η πατρίδα μας αληθόρησε. Ποικίλουν οι απόψεις για ποια ήταν η χρονική περίοδος αυτή. Αλλά αυτή η ασθένεια του γεωπολιτικού οφθαλμού μας οδήγησε σε εθνικές καταστροφές. Φίλοι και φίλες, η ιδέα του Γιαϊτζή και των άλλων επιστημόνων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σε μια επιτροπή λοιπόν εξειδικεύσεως του Υπουργείου Παιδείας προτάθηκε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος να αποτελήσει έναν τρόπο ώστε να επικοινωνηθεί, να κοινωνήσουν τα παιδιά, τα τουρκόφαινα μέλη της κοινωνίας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα βασικά δόγματα αναθεωρητισμού, τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν, είτε σαν πρωθυπουργού είτε σαν προέδρου. Όλα έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Εδώ είμαστε στο τέλος, όπου πλέον όλα αυτά πλέον καταγράφονται, καταγράφησαν και τώρα διδάσκονται για να αποτελέσουν τμήμα της εθνικής εκπαιδευτικής συνειδήσεως. Οι μαθητές μαθαίνουν από τον υπηαγωγείο, παρακαλώ, αυτή είναι η πρόταση του Γιαϊτζή και των υπολείπων, στη συνέχεια στο γυμνάσιο και τέλος στο λύκειο, τι να συνειδητοποιήσουν την αξία της γεωγραφίας. Όχι το μηδής αγεωμέτρητο συσίτο που αναγραφόταν στην Ακαδημία, αλλά το μηδής αγεωγράφητος, να μου επιτραπεί αυτή η παρέκκληση, συσίτο. Δείτε σήμερα πόσα από τα παιδιά μας γνωρίζουν γεωγραφία. Μα θα μου πείτε, έχει σχέση η γεωγραφία με την εκπαίδευση? Κορυφαία. Συγκλονιστική θα έλεγα. Μία σχέση η οποία τη συνδέει με την ιστορία. Δεν μπορεί να γνωρίσει ιστορία χωρίς γεωγραφία. Δεν μπορείς να καταλάβεις την αξία της γεωγραφίας, άμα δεν δεις την ιστορία του έθνους, που θα σε παραπέμψει στη γεωγραφία, όπως περιγράφει με εξαιρετικό διαχρονικό τρόπο απόφθεγμα του μεγάλου Ναπολέοντος. Αυτή λοιπόν την έννοια της γεωγραφίας την συνέλαβαν. Γιατί αν κάποιος είναι ναύαρχος, στρατηγός, πτέραχος, γνωρίζει πολύ καλύτερα την αξία της γεωγραφίας, συν τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι ασχολούνται με τα συναφή αντικείμενα, ιστορίας και γεωγραφίας και γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων, την αξία ακριβώς του χώρου, της χώρας. Και είναι στο χέρι του, στο μέλλον, αν η χώρα θα παραμείνει χώρα ή θα μεταβληθεί σε χώρο. Το ζητούμενο είναι όμως ότι αυτά τα νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα δεν ορίζονται απλώς στο πλαίσιο μιας ύλης, αλλά προσδιορίζουν τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας για την επόμενη φάση την οποία διανύουμε στον γεωπολιτικό χώρο χρόνο, τον οποίο διαβιούμε, και θα χαρακτηρίσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, δηλαδή τους φοιτητές, τους μετέπειτα καθηγητές, πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, διπλωμάτες, οικονομολόγους και σε πάση φύση ως επαγγελματικό χώρο, που θα οδηγήσουν την Τουρκία στον 21ο αιώνα. Γιατί το κάνουν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι το κάνουν για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια γενιά από τούδε και στο διηνεκές, όσο διαρκεί ο Οθωμανισμός, και θα διαρκέσει αρκετός, δεκαετίες, ίσως και αιώνες, ποιος γνωρίζει. Να μπορέσουν λοιπόν μέσω αυτής της νέας γενιάς και της εκπαιδευμένης στον Οθωμανισμό, στον αθωρετισμό, την αυριανή ελίτ της Τουρκίας. Η οποία δεν θα είναι απλώς ελίτ της Τουρκίας. Θα είναι η ελίτ του σουνιτικού κόσμου. Θα είναι η ελίτ του τουρκομουσουλμανικού κόσμου.
Γιατί μέσα σε αυτή την ελίτ θα έχουν τοποθετήσει και πρόσωπα από τους τουρκόφανες χώρες, από τις φύλλα προσκύμενες ισλαμικές ή και μη χώρες προς την Τουρκία. Θα δούμε Ούγγρους, μπορεί και Φινλανδούς στο μέλλον, να θητεύουν όχι απλά σε μεταπτυχιακό, αλλά σε αυτά τα δόγματα της γαλάζιος πατρίδος. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και την ίδια λοιπόν στιγμή, το δεύτερο κομμάτι είναι να εισάγουν την νοοτροπία του γεωγραφικού αναθεωρητισμού. Τι εστί γεωγραφικός αναθεωρητισμός? Η θάλασσα των νήσων και όχι Αιγαίο. Διότι αν κάποιος κάθεται και μαθαίνει μια νέα ορολογία, αυτή την ορολογία θα την μεταφέρει στον οικείο πλέον χώρο του, στο κοινωνικό του περιβάλλον, στο ακαδημαϊκό, στο πολιτικο-διπλωματικό, στο στρατιωτικό. Και θέλω να δω τη στιγμή κατά την οποία στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, θα υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι θα βλέπουν Τούρκους συναδέλφους τους, συγγνώμη αλλά έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου εδώ και αρκετές εβδομάδες, και να ομιλούν για τη θάλασσα των νήσων και να δούμε τότε θα τους διακόπτουν, θα αποχωρούν από την αίθουσα, θα δημιουργούν τετελεσμένα, θα προσπαθήσουν να μην συμβούν ποτέ αυτά. Μάλιστα. Θάλασσα των νήσων, Ανατολικής Μεσόγειος, Εθνική Γεωγραφία, Πατρίς του Ουρανού. Η πατρίδα του ουρανού για τους Τούρκους. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο σας διάβασα, σας μίλησα στην αρχή για τον Θουκυδίδη, τον διάλογο των Μιλίων και το φερέφωνο του ισχυρού του Κονδύλη. Θέλουμε να καταστήσουμε τη χώρα μας φερέφωνο του ισχυρού. Θέλουμε να καταστήσουμε την πατρίδα μας η οποία έχει ματώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα κατά αναλογία τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν σκέφτεστε εσείς εκεί που βρίσκεστε ψηλά στις πολιτικές και οικονομικές και στρατιωτικές ελίτ τι έχετε παραλάβει? Εσείς είστε σκυτάλοι. Και σκυτάλοι που έχετε είναι ματωμένοι όχι από εγκλήματα, αλλά από θυσίες για την άμυνα και την ελευθερία. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτή η σκυτάλη την οποία κρατάτε είναι σκυτάλη η οποία μόνο μέσω αυτής της ιστορίας, των παραδόσεών μας, της ταυτότητός μας θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε ή έχετε αποφασίσει να τελειώσουμε? Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Αλλά μία είναι η πορεία της αναγεννήσεως, του επανελληνισμού και της αφυπνίσεως. Ο καιρός δεν είναι πλέον εγγύς. Έχει παρέλθει ο καιρός. Είμαστε στο συν 1, συν 2 μετά τις 12. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη αντοχή και να καταβάλουμε τεραστία, γιγαντιαία προσπάθεια. Ο Έλληνας είναι ικανός για αυτές του είδους τις επανεκκινήσεις που να εκπλήξουν τον κόσμο. Αλλά ας μην το κάνουμε όμως το παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί ενός ιστορικού παιχνίου τόσο δραματικό και τόσο ρυψοκίνδυνο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι μια προσπάθεια να προβάλλουν την ισχύ τους κυρίως στους αναθεωρητές του εσωτερικού της, Κούρδοι, Αλεβίτες, μειονότητες κλπ, όπως επίσης στους πιο μεγάλους αντιπάλους τους, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες. Εμείς είμαστε ιστορικοί αντίπαλοι, εδώ σταματάει η ανάσχεση του τουρκισμού. Αυτά είναι κατεχόμενα, δεν είναι κράτος. Και εδώ βλέπετε την εδαφοποίηση της θαλάσσης. Μετατρέπουν τη θάλασσα σε έδαφος. Τι έχω πει σε παλαιότερες εκπομπές μου. Φίλοι και φίλες, γιατί να είναι ο Τζιχάντ για Αιτζή, παραδείγματος χάρη, στην τηλεόραση της Τουρκίας? Δεν έχουμε εμείς ναυάρχους και καλύτερους και εισαξίους? Έναν θυμούχεται τώρα στο μυαλό. Τον ναύαρχο τον Ματζούκο, τον Βασίλη. Ο οποίος και για το δημογραφικό μιλάει και ιδέες έχει και έχει κάνει και μια καταπληκτική διάλεξη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και Ερευνών.
για την απειλή της Τουρκίας με έμφαση στη θάλασσα και όχι μόνο. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, διανοητές, διανοούμενοι, να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα think tank που θα συγκροτούσαν την εθνική ισχύ. Να συγκροτήσουν μία ισχύ η οποία θα μπορεί να είναι εποφελία των υπολείπων. Την εθνική ισχύ εποφελία των επομένων γενεών. Δείτε κάτι. Οι χάρτες είναι πολύ σημαντικοί. Στους χάρτες εστιάζονται ανά την ιστορία, όχι απλώς αναθεωρητές, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν το ιστορικό πεπρωμένο του κράτους τους και του έθνους τους. Να θυμίσω ότι με τους χάρτες ο Ελευθέριος Βενιζέλος έπεισε αρκετούς δυτικούς περί του δικαίου των εθνικών συμφερόντων στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και αλλού, στη Βόρειο Ήπειρο. Με τους χάρτες μπορέσαμε να διεκδικήσουμε ό,τι διεκδικήσαμε και με τους χάρτες μεγαλώσαμε. Εγώ θυμάμαι πάντοτε από τα σχολικά μου χρόνια να υπάρχουν χάρτες οι οποίες εικονοποιούν με συμβολικό, θα έλεγα, τρόπο, περνάνε μέσα στην ψυχή των παιδιών την αναγκαιότητα αντιλήψεως του εθνικού γεωγραφικού συμφέροντος. Αυτό πάει να κάνει η Τουρκία. Και το κάνει συστηματικώς. Αντί να έχουμε σήμερα ένα ειδικό εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία μας, που να ασχολείται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα εθνικά συμφέροντα, τις τουρκικές απειλές, υπάρχουν τόσες πολύ εξαιρετικές βιβλιογραφίες από τόσους διαπρεπείς καθηγητές, ιστορικούς, διεθνολόγους, γεωπολιτικούς πάνω απ' όλα, το τονίζω το πάνω απ' όλα γεωπολιτικούς, που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν, ναι, από τον υπηαγωγείο, αυτές τις πανάρχες διαχρονικές αξίες που συνδέονται με την ισχύ. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και ούτε θα υπάρξει σε επίπεδο κρατών, κοινωνιών και προσώπων από την ισχύ και την προβολή της, από τη δημιουργία της. Έπρεπε όλοι να λειτουργούν πώς θα σφυρελατηθεί εθνική ισχύς. Μονοδιάστατη, μονοδιάστατη, πολυδιάστατη, εθνική ισχύς. Σε οικονομία, σε πολιτισμό, σε διπλωματία, στις ένοπλες δυνάμεις, στην αμυντική μας βιομηχανία, όπου μπορούσε να γίνει αυτή και όπου θα μπορούσαμε να την προβάλλουμε. Έχουμε τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Τι μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης μπορούμε να συζητήσουμε με μια χώρα η οποία προκαλεί και συνεχίζει να προκαλεί το ιστορικό μας παρόν, να αμφισβητεί το ιστορικό μας παρελθόν και να υποσκάπτει το ιστορικό μας μέλλον. Δεν θέλουν να γίνουμε φίλοι. Θέλουν να μας εξαφανίσουν. Δεν θέλουν να γίνουμε συγκάτοικοι σε μια γεωγραφική περιοχή με τις δυσκολίες τους. Θέλουν να μας εξαλείψουν. Και θα το κάνουν αυτό ξεκινώντας με την μεγαλύτερα ύβρη που μπορεί να υπάρξει. Το γεγονός ότι θέλουν να εξαλείψουν το όνομα Αιγαίου από τον Αιγαία, τον πατέρα του Θησέως, και από τις Αίγες, όποια πλευρά ετυμολογίας, ιστορικής ή γλωσσικής επιλέξετε, και να την αντικαταστήσουν με τη θάλασσα των νήσων, είναι το πιο σημαντικό casus belli κατά της Ελλάδος. Η πιο σημαντική αιτία πολέμου. Γι' αυτό και μόνο, σε όσους ασχολούνται με τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης και τα συναφή, προσέξετε, ίσως διαπράτετε τεραστίων διαστάσεων ιστορικό ολίσθημα. Η ιστορία θα αποδείξει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα
και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με πολλά περισσότερα και ελπίζω για εσάς ενδιαφέροντα. Επανήλθαμε, φίλοι και φίλες. Στο πλαίσιο της προηγουμένης αναφοράς, θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η ανακοίνωση, η πρώτη σελίδα, δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο άλλωστε, για τις περιβόητες μεγάλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο πράγματα. Για μένα το πιο σημαντικό Υπουργείο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε το αμήνης, ούτε το εξωτερικών. Ούτε το οικονομικό, τίποτα άλλο. Το Υπουργείο Παιδείας. Άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε τις νέες γενιές, θα τις δημιουργήσουμε, θα τις ανδρώσουμε, θα τις βοηθήσουμε, θα τις ενισχύσουμε με εκπαίδευση. Αρχαία ελληνικά, κλασική μόρφωση, ναι, ιστορία, πολλή ιστορία, γεωγραφία και ναι, μάθημα γεωπολιτικής διεθνών σχέσεων. Ναι, αυτό το μάθημα από το δημοτικό. Σε ποια χώρα θα μου πείτε? Στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δείτε αυτό εδώ. Το κίτρινο τόξο είναι δικό μου. Πού παραπέμπει. Ξέρετε, βρισκόμασταν σε μια περίοδο, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Όσοι με παρακολουθείτε, βλέπετε και την πορεία των όσων αναφέρω. Στον τουρκικό αιώνα. Παντού λοιπόν υπάρχει αυτό το έμβλημα σε όλα τα Υπουργεία της Τουρκίας, σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις υπηρεσίες, εντός και εκτός, να προπαγανδίσουν τον τουρκικό αιώνα. Ποιος είναι ο τουρκικός αιώνας? Ο 21ος. Γιατί ο τουρκικός πρώτος? Γιατί έχει πάρα πολλά ορόσημα και γιατί για τον Νεοοθωμανισμό θα είναι ο αιώνας ο οποίος θα σηματοδοτήσει την αλλαγή των γεωγραφικών συνόρων, των κρατικών συνόρων. Δηλαδή, την προσπάθειά τους να επαναδιεκδικήσουν ο γεωπολιτικός, ιστορικός αναθεωρητισμός, ό,τι απόλυσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα τελευταία 200 χρόνια και όχι μόνο. Τονίζω, και όχι μόνο. Άρα, έχουμε απέναντί μας κάποιον που όταν συζητάς για μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης, σε βλέπει ως τμήμα του τουρκικού αιώνος το οποίο ζούμε. Είπαμε. Θα το ξαναεπαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ο συγχωρεμένος ο νεοκλήσαρης, ο δάσκαλος. Αιωνία του η μνήμη. Μαζί με τον Σαράντο τον Καργάκο. Αιωνία του η μνήμη. Έλεγε λοιπόν ο Νεοκλής. Ο Σαράντος για την ιστορία, ο Νεοκλής για τη σχέση με τους Τούρκους. Υπάρχει κάθετη σχέση. Όταν μιλάτε με τους Τούρκους, δεν σας βλέπουν σαν ίσο προς ίσο. Σας βλέπουν στο πλαίσιο μιας καθέτου σχέσεως που είναι πάνω εκείνη και κάτω εσείς. Ο Θεός λέει αγαπάει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. Το έχω πει αρκετές φορές και θα το ξαναπώ όσες απαιτηθεί. Η Τουρκία αγαπάει την Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να φοβάται την Τουρκία. Αυτή είναι η σχέση. Και ούτε υποκλήσεις χωρούν, ούτε καλοί λόγοι χωρούν, ούτε τίποτα. Ισχύς. Τη μόνη που σέβονται, τη μόνη που αναγνωρίζουν και η μόνη που μπορεί να τους κρατήσει πέραν των ορίων, πέραν των συνόρων μας. Είπε λοιπόν η ιδέα του κυρίου Γιαϊτζή, ότι θα πρέπει, λέει, να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη Αιγαίο, αλλά να χρησιμοποιούμε τη λέξη, τη φράση «η θάλασσα των νήσων». Και μάλιστα είχε κάποιες άλλες ωραίες ιδέες. Πράγματι, είναι δικαίωμα του καθενός να αποκαλέσει περιοχές γεωγραφίας με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι συνάδουν με την εθνική του στρατηγική και τους στόχους. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τα Δαρδανέλια αναφέρονται πλέον γενικότερα όλα ως Turkish Straits, τουρκικά στενά. Εμείς επιμένουμε στο Βόσπορο, στη θάλασσα του Μαρμαρά και στα Δαρδανέλια. Εκστραστία των Δαρδανελίων, της Καλλιπόλεως. Το Καλλίπολη δεν είναι τουρκική λέξη, είναι Καλλίπολη στην ελληνική. Αν θέλει ο κύριος Γιαϊτζή και οι όμοιοι του, πριν μιλήσουν για θάλασσα των νήσων, να βγάλουν από το τουρκικό λεξιλόγιο, από την τουρκική ιστορία, από την τουρκική γεωγραφία, από την τουρκική επιστήμη, εν γέννη, κάθε ελληνική λέξη. Να δούμε τι θα απομείνει
από το ψευδοοικοδόμημά τους. Να δούμε για παράδειγμα οι λέξεις αστιχημία, biology, βιολογία είναι, τουρκομογγόλοι. Η λέξη mathematik, μαθηματικά είναι, τουρκομογγόλοι. Η λέξη επίσης, να τη δω και εδώ, τσογραφία. Εδώ. Τη βλέπετε, εδώ. Γεωγραφία είναι τουρκομογγόλοι. Και πολλές άλλες. Γι' αυτό μπήκα στον κόπο να γεμίσω την οθόνη πίσω από μένα με αυτά. Βγάλτε πρώτα τα ελληνικά. Ισταμπούλ σημαίνει στην πόλη, από την Κωνσταντινούπολη. Ισμύρνη είναι Ισμύρνη. Να το γνωρίζετε αυτό. Κόνια είναι το εικόνιο. Από μερικές λέξεις, οποίες είναι πολύ γνωστά. Φίλοι και φίλες, Ισνίκ είναι η Νίκαια. Από το Ιστινίκαια έγινε το Ισνίκ. Στην πόλη έγινε το Ισταμπούλ. Βγάλτε εσείς όλες αυτές τις λέξεις από τη γεωγραφία σας. Αν τολμάτε, αφαιρέστε τες. Και προχωρήστε σε μια αποκαθάριση των ελληνικών λέξεων. Των αντιδανείων. Δανείων και αντιδανείων. Γιατί αυτά είναι αντιδάνεια, ουσιαστικά είναι δικά μας αντιδάνεια, στα γαλλικά και ούτε καθεξής. Φίλοι και φίλες, αυτοί είναι εκείνοι που θέλουν να μιλήσουν για τον τουρκικό αιώνα. Τουρκικό αιώνα θα έχεις, άμα έχεις πόδια χαλίβινα. Και τα πόδια δεν είναι τα άρματα, είναι ο πολιτισμός, είναι οι γνώσεις, είναι εκπαίδευσης. Τα έχουν? Όχι. Ούτε πύληνα δεν είναι. Χάρτινα είναι. Γιατί ο πολιτισμός και Τουρκία και τουρκισμός είναι έννοιες ασύμπατες. Τις είδαμε και στην Αγία του Θεού Σοφία, την Εκκλησία, που όταν την άνοιξαν για τον όχλο, ο όχλος πήγε και άξε και κατέστρεφε αυτά που είχε προστατεύσει με τον όποιο τρόπο, το μνημείο της UNESCO που είχε μετατραπεί από το 1922 και μετά. Προκάλεσαν καταστροφές μέσα σε μερικές ημέρες, μέσα σε μερικές ώρες. Φίλοι και φίλες, αυτούς έχουμε να αντιπαρατηθούμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου μας, που είναι η Ιωνία μας, που είναι ο χώρος μας, ο ζωτικός μας χώρος. Γιατί αυτοί όταν μιλούν με ζωτικό χώρο, μιλούν με όρους Lebensraum, ο εθνικοσοσιαλιστικός τύπος του ζωτικού χώρου, κατά την τουρκική έννοια που σημαίνει εθνοκάθαρση. Κάτι τελείως διαφορετικό με αυτό που σας ανέφερα προ λίγου. Φίλοι και φίλες, η εποχή μας καλεί σε εγρήγορση. Τα γεγονότα που θα έλθουν θα συμβούν γρήγορα, ταχαίως, και πραγματικά θα είναι εκπληκτικά. Εδώ είσαστε και εδώ είμαστε να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό πραγματικά το χάρηκα. Είναι ένα tweet του Ισραηλινού Υπουργού επί των Εξωτερικών, το οποίο δείχνει τον Ερντογάν να κάθεται στο κρεβάτι του, στην κλίνη του και να ονειρεύεται τι, ότι είναι παντισάχ, μία από τις έννοιες που είχε ο Σουλτάνος. Δηλαδή, είναι νεοσουλτάνος. Ο καθένας έχει τα όνειρά του. Το γεγονός ότι αυτού του είδου οι αυρότητες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ συνεχίζονται και ουσιαστικά προκάλεσαν και απάντηση. Εδώ είναι η επίσημος απάντηση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών που λέει ότι όλα τα μέλη εδώ στα αγγλικά της Ισραηλινής κυβερνήσεως θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Βέβαια. Άλλωστε η Τουρκία με τον γνωστό αναθεωρητισμό της θεωρεί ότι ο βασικός της αντίπαλος είναι το Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και όλοι οι εξοπλισμοί στους οποίους υποδίεται και ουσιαστικά προωθεί γίνονται με την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δυτικής Ευρώπης, με την σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και την αρρωγή της Ουκρανίας, είπαμε να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου να καταστεί τέτοιος μεγάλος παράγων στην περιοχή, ούτως ώστε
αν ποτέ γίνει περιφερειακή δύναμη, όπως εκείνη τη φαντάζεται, με ή χωρίς πυρηνικά, αλλά με βαλιστικούς πυράβλους, να αντιπαρατεθεί με το Ισραήλ και να το νικήσει, όχι σε ένα brand affair, αλλά σε ένα κανονικό πόλεμο. Και επειδή όλα αυτά προετοιμάζουν και προειδεάζουν αυτό που θα έρθει, εμείς θα πρέπει να πράξουμε τα δέοντα πριν έρθουν οι εξελίξεις και μας βρουν. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, απροετοιμάστος. Γιατί ο νυμφίος δεν θα είναι ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση. Ο γεωπολιτικός νυμφίος είναι ο πόλεμος. Και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ζούμε στην εποχή του πολέμου πλέον. Πάει η εποχή που λέγαμε δεν γίνεται πόλεμος. Όχι τώρα γίνεται, αλλά προαλήφονται και άλλοι, γεννούνται και άλλοι πόλεμοι. Ο κορονοϊός και η εποχή του γέννησε τους πολέμους του κορονοϊού, όπως σας αναφέρω. Ουκρανία, Κάυκασος, Γάζα. Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Και έπονται και άλλα. Βέβαια, κάθε φορά που θα βλέπουμε μια ειρωνική, πολιτική, διπλωματική ή άλλου είδους στάση του Ισραήλ κατά της Τουρκίας, ας μην ξεχνούμε ότι τα βλήματα τύπου Popeye, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα φωνικά drones, χάρπι και χαρόπ, η αναβάθμιση των τουρκικών Mi-60, η εταιρεία Israel Aircraft Industries, IMI και Rafael, είναι μόνο ένα κομμάτι του puzzle εξοπλισμών το οποίο έχει σφραγίδα made in Israel. Οι Ισραηλινοί γεύονται τα αποτελέσματα της αχαριστίας των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι ευχαριστούνται να τους μετατρέψουν εις ντονμέδες, ντονμές, ο γυρισμένος, ο προσήλυτος δηλαδή, από την ιστορία του Σαμπετά Εσβή, την έχω αναφέρει και στο παρελθόν, δεν είναι της παρούσης τώρα, πως μια μεγάλη όμως συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων μουσουλμάνοι ντονμέδες, γυρισμένοι δια της βίας, θέλουν να τους μετατρέψουν, υπάρχει σχετικό με άρθρο από αυτού πριν από χρόνια, σε γεωπολιτικό ντονμέ. Τώρα είναι πολύ αργά. Και τεχνογνωσία τους δώσατε και τους μάθατε και τους διδάξατε και τους εξοπλίσατε. Τώρα πρέπει να κάνετε πολλά περισσότερα για να τους αναχαιτήσετε. Κερδίσατε μερικά εκατομμύρια δολάρια, θα ξοδέψετε δισεκατομμύρια δολάρια για την αναχαίτησή τους. Το κάρμα το γεωπολιτικό, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έτσι ορολογία, είναι πολύ εκδικητικό. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα εδώ πληρώνονται. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκονφέτα. Επίσημη πρώτη σε ένταξη του ΝΑΤΟ του πλοίου αμφιβίου εφόδου Ανατολού. ΝΑΤΟ Ανατολού. Το οποίο τι είναι? Είναι αντιγραφή του Χουάν Κάρλος των Ισπανών. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν για το γεωπολιτικό κάρμα που σας λέω. 1571 ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μία από τις τρεις σημαντικότατες καταστροφές στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην θάλασσα. Η άλλη είναι το 1770 με την πλήρη καταστροφή του Οθωμανικού στόλου στο Τσεσμέ και το 1826 στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Οι Ισπανοί λοιπόν, οι οποίοι έδωσαν σχέδια, τεχνογνωσία, ειρνήθησαν κατά τον διαγωνισμό των φρεγατών να προχωρήσουν σε συνεργασίες μαζί μας για στρατηγική συνεργασία στην αυπήγηση της προτινόμενης εξ αυτούς νέας φρεγάτας, βρήκαν τους Τούρκους μπροστά τους, πού όμως, για πάει το μυαλό σας, στη Σομαλία. Ναι, καλά τα ακούσατε. Θυμίζω ότι σε προγενέστερες εκπομπές έχω προειδοποιήσει και έχω δώσει και σε χάρτη μάλιστα την είδηση, δεν είμαι ο πρώτος που την έδωσα, αλλά την ανέλησα με τον τρόπο το συγκεκριμένο, ότι η Τουρκία αναλαμβάνει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να προφυλάξει
τα δικαιώματα αλληλείας της Σομαλίας. Και ανταυτού θα έχουν μια εκτελώς ετεροβαρή σχέση αμοιβή λέοντος υπέρ της Τουρκίας και εκτός των υπολείπων οι Τούρκοι θα έχουν και δικαίωμα προστασίας και συνεκμεταλλεύσεως των ενεργειακών πηγών που βρίσκονται εντός της ΑΟΣ της Σομαλίας. Μία από τις πρώτες αποστολές που ανέλαβε το νεοοθωμανικό ναυτικό, τι ήταν? Η αναχέτηση και η παρεμπόδιση σκαφών, τράτες δηλαδή, αλλιευτικών, που προχωρούσαν σε παράνομη αλληλεία του χρυσοφόρου χρυσοτόκου ηχθείος τόνου, ο τόνος, η τούνα, για όσους καταλαβαίνετε. Και ποιους εκδίωξαν? Αυτούς ακριβώς που σας είπα. Τους Ισπανούς. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό άξε να κυνηγά τις ισπανικές στράτες, οι οποίες προχωρούσαν σε παράνομη αλληλεία ή στη Σομαλία. Και καλώς έπραξαν, διότι αυτό το δικαίωμα το είχαν. Για να πούμε όμως κάτι άλλο. Την παράνομη αλληλεία των τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στο Αιγαίο τη γνωρίζουμε? Τι γνωρίζετε? Δεν μιλάμε για τον πόλεμο της Τσιπούρας, όπως ονομάζεται στα Ήμια. Μιλάμε για εκείνα τα αλλιευτικά τα οποία μπαίνουν εντός των χωρικών υδάτων ή πλησιάζουν στις ζώνες των Κυκλάδων και προχωρούν σε παράνομη αλλίευση. Αυτές, εάν δεν κάνω λάθος, τις αφήνουμε ατιμόρυτες? Μήπως κάνω λάθος και τις τιμωρούμε? Μήπως δεν γίνεται τίποτα για λόγους καλής γειτονίας? Αυτή είναι η καλή γειτονία. Δηλαδή, οι σύγχρονοι ακιτζίδες επιδρομής είναι οι τράτες του νεοοθωμανικού μη πολεμικού στόλου. Περί αυτού πρόκειται, το οποίο έρχονται σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που σεβόμαστε την υπεραλίευση και τα δικαιώματα των ηχθείων. Να το πούμε για κάποιους. Μην τους αναφέρω με τους χαρακτήρες όπως. Και αυτοί προχωρούν σε τέτοιες βάναυσες πράξεις και κινήσεις και φεύγουν ατιμόρυτοι. Μήπως αυτό το πράγμα θα πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε και να το ενσωματώσουμε στο δόγμα της εθνικής μας ισχύως και του δόγματος αποτροπής? Δεν αποτρέπουμε μόνο τα εχθρικά μαχητικά και πλοία, αλλά και τα αλλιευτικά σκάφη. Και ό,τι άλλο έρχεται. Ή μήπως φοβούμαστε ότι είναι γεμάτο λαθρομετανάστες? Εντός εισαγωγικών. Το φοβούμαστε. Φίλοι και φίλες του Ανατολού, συμμετείχε στην πρώτη νατοϊκή άσκηση. Στο Ιόνιο έπλευσε. Απέναντι από την Αλβανία. Προβολή ισχύως. Επίδειξη σημαίας είναι και αυτή. Γιατί σας έβαλα αυτή τη φωτογραφία? Για να σας δείξω ότι το πλοίο αμφιβίας εφόδου είναι εντελώς γυμνό, γιατί πραγματικά δεν έχουν τίποτα να το γεμίσουν. Οι εκδόσεις του Bayraktar TB3 θα δούμε πότε θα χρησιμοποιηθούν. Το πολυδιαφημιζόμενο πρώτο υβριδικό αεροπλανοφόρο μεταφοράς μη επανδρομένων επιθετικών αεροσκαφών πραγματοποίησε μια πτήση εθισμού, μια πλεύση, συγγνώμη, εθισμού, για να μπορέσουν να δουν τα τρωτά του σημεία. Άλλωστε, ξέρουμε ότι άλλωστε ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι είναι και εξαιρετικοί ναυτικοί, έτσι. Όλη η ιστορία τους αυτό κραυγάζει, από τις ερήμους της Μογγολίας μέχρι το Αιγαίο ήταν εξαιρετικοί ναυτικοί. Ελίμων. Ποιος το αρνείται αυτό? Αυτό όμως εδώ είναι το Μαρλίν. Είναι μια κλάση μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας, το οποίο στη συγκεκριμένη έκδοση είναι μη επανδρομένο σκάφος ηλεκτρονικού πολέμου. Το συνόδευσε βγαίνοντας από το Αξάζ. Το Αξάζ, έτσι, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των δύο ιερών τοποθεσιών όπου γεννήθηκε και δίδαξε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης του πολεμικού μας ναυτικού. Να τα λέμε γι' αυτά. Έχω κάνει ειδική εκπομπή γι' αυτό. Το Μαρλίν, λοιπόν, έδειξε ότι μπορεί να πλεύσει σε συνεργασία με το Ανατολού, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας της Τουρκίας δείχνουν αυτές τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Εκτιμώ ότι αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να φύγει αβρόχης ποσή, χωρίς να βρέξουμε τα πόδια μας δηλαδή. Μένω όμως σε αυτό το κομμάτι
και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Σε επόμενη εκπομπή. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Διονύση Θεριστόπουλο, ο οποίος μου χείρισε τη συγκεκριμένη εικόνη μαζί με άλλες εικόνες. Και ενώ θα έπρεπε να αναφερθώ στη σφαγή των Αρμενίων, στη μάχη των οχυρών, στην εξέγερση του στόλου των κομμουνιστών το 1944, τον Απρίλιο, θα τα κάνουμε όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή, θεώρησα σκόπι μου να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Τον Απρίλιο του 1821 σημειώθηκε μία μαζική σφαγή Ελλήνων πάνω από 10.000, στην πόλη των Πατρών. Μετά την 25η Μαρτίου και τα γεγονότα προευτής και αμέσως μετά, η Πάτρα έδειχνε ότι θα απελευθερωνόταν. Όμως, ο Ιουσούφ Πασάς, σε συνεργασία με τον Βρετανό πρόξενο τον James Green, έναν φιλότουρκο Βρετανό, ο οποίος βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Μέτλαντ στα Επτάνησα, έκανε τα πάντα προκειμένου η Πάτρα να μην χαθεί και αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο η Επανάσταση το βόρειο προπύργιό τους, γεγονός που θα οδηγούσε σε πολύ πιο γρήγορη πτώση της Πελοποννήσου, του Μοραίος, στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο Γκριν, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του φρουρίου των Πατρών από τα ελληνικά στρατεύματα, όχι μόνο κατέδωσε τους τρόπους προσπαθίας διεισδύσεως μέσω υπονομεύσεως κατά του Οθωμανικού φρουρίου, που το κατούσαν δηλαδή οι Οθωμανοί, όχι μόνο ειρνήθη να διασώσει γυναικόπαιδα, όχι μόνο απαγόρευσε σε οποιονδήποτε Έλληνα ή ξένο που μπορούσε να απειλήσει να σπέψουν προς βοήθεια των επαναστατών, αλλά έκανε τα πάντα για να συνδράμει εμέσως, εκουσίως, σε αυτό το οποίο διεξήχθη τις επόμενες ημέρες. Όταν η πολιορκία ελήφθη και ο τουρκικός στρατός μαζί με τους Τουρκαλβανούς έφτασαν στην Πάτρα. Αυτά μας τα λέει ο Ούγκος Πουκεβίλ, ο Γάλλος πρόξενος. Ουδέποτε παρετηρήθη θέαμα τόσο φρικόδες. Πτώματα άνευ κεφαλών, μέλη διεσπαρμένα, τεμάχια σαρκών εδείκνυον τα ίχνη της οδού ή της ήγεν εις το άνδρον των ανθρωποφάγων. Εκεί ολίσθενε ο διαβάτης πατών επί έλους εκπεπηγότος αίματος και παγώσει το αίμα και γλιστρούσε και καλυμμένου υποσπόδου στρατιώτε και μαύροι πλήρης λαφύρων ή σύροντες από τις κόμεις γυναίκας και παιδιά επλήρουν την ατμόσφαιρα δια των αναλλαγμών αυτών. Θέλετε μετάφραση? Έλληνες ανεσκολοπισμένοι εξέπνεων βραδέως παραδίδονται σε αυτούς τη βασιλίδη των αγγέλων, αναγνωρίζουσε μεταξύ των μαρτυρούντων ιερείς προσευχομένος υπέρ των δημίων. Το έχουμε αυτό κι εμείς. Προσευχόμαστε υπέρ των δημίων μας. Ο Ιουσούφ Πασάς προσμηδιά, προσκαλεί αυτούς να καθίσωση. Διαχέεται εις προσποιητάς περιποιήσεις τους, διαβεβαιεί περί της ασφαλείας αυτών. Ο Ιουσούφ επλήρωνε ενώπιον των προξένων, των ξένων προξένων, εκάστην κεφαλήν την οποίαν επαρουσίαζεν αυτό αντί του χρυσού μαχμουτιέ, προσμηδιών της ανθρωποκτόνης και ενθαρρύνων αυτούς επί το έργον αυτών. Επειδή πολλά μας λένε, μα πάρα πολλά μας λένε, περί αλώσεως της Τριπολιτσάς, περί σφαγών των Τούρκων κτλ. Και ότι υπάρχουν και εδώ καθηγητικό καθεστημένο, το οποίο θα προσπαθεί οπωσδήποτε διαμέσου της εξισώσεως των πάντων να μιλήσει και να μας πείσει ότι με το πολύ ωραίο, έλα μωρέ και εμείς τα ίδια κάναμε. Όχι, δεν κάναμε τα ίδια. Ούτε είμαστε τα ίδια. Ο ελληνισμός σφαγιαζόταν, βιαζόταν και αλλαξοπιστούσε δια της βίας για αιώνες.
Αν σήμερα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου μας υπάρχουν 85 εκατομμύρια Τούρκοι, δεν είναι Τούρκοι, έχουμε πει. Οι περισσότεροι εξ αυτών, εξαιρωμένων των Κούρδων και των Αλεβιτών, να βάλουμε και τους Αλεβίτες μέσα, είναι οικογένειες οι οποίες, πληθυσμοί, που έχουν χάσει την πίστη τους, γιατί πρώτα γίνονταν μουσουλμάνοι και μετά Τούρκοι. Τότε Τούρκευαν. Και αυτοί είναι οι πληθυσμοί που σήμερα έχουν τουρκική εθνική συνείδηση. Αυτούς πολεμούμε, αυτοί έχουν την πρωτοκαθεδρία, αυτοί προσπαθούν να ανακτήσουν το έδαφος, το οποίο θεωρούν ανοήτως, γιατί ποιος τους δίδαξε κάτι άλλο διαφορετικό, ότι είναι το μέλλον της χώρας τους. Εκεί είναι το μυστικό μας όπλο. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, εκεί να δράσουμε και εκεί να νικήσουμε. Παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Και θα νικήσουμε.